για να μην σας κουράζουμε πολύ και κι άλλο. Έχω αυτή τη στιγμή την τιμή να ομιλώ ενώπιον ευλαβεστάτων αγωνιστών αντιεραίων και ιεραίων ψυχολογών. Από τούτο το σημείο το έδρανο τονίζομαι όπως πριν 10 χρόνια ότι δεν έχουμε περιθώρια και ο Αντίχριστος είναι επιθύρες. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Είμαστε στην εποχή των 10 βασιλέων. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, πληθενώς εξαιρουμένου. Και φέρετε μου έτσι. Ο Απόστολος Πάπας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Υπόλυτος ομιλούνε και λένε το έστατο θηρίο από το οποίο θα βγει το 11ο κέρατο που έχει σιδερένια νύχια και χάλινα δόντια. Αυτό το θηρίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αναγεννημένη στους 10 ηγεμόνες βασιλείς της Ευρώπης. Προσέξτε το αυτό. Είμαστε δηλαδή το φακέλωμα, προσέξτε, και το χάραμα το ενεργεί η Ευρώπη, η 10 βασιλείς για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Ξαφνικά θα πέσουμε στο δίκτυ εάν από τώρα δεν αρνηθούμε και δεν πιστέψουμε ότι ο αγώνας μας είναι εναντίον του Αντιχρίστου. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Αναγεννημένη Ευρώπη σημαίνει αυτοκρατορία του ερχομένου Αντιχρίστου. Θα διαβάζω, όχι πατέρα, αλλά ένα μεγάλο φιλόσοφο που και αυτός αυτή τη στιγμή ομιλάει προφητικότατα. Ίσως αυτόν οι εκτός της Εκκλησίας να τον αποδέχονται. Για ακούστε τι λέει. Είναι ο Ερνέστ Ρενάν και λέει τα εξής. Είχε γράψει πως την ημέρα που η ανθρωπότητα θα γίνει μια μεγάλη ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίς εξωτερικούς εχθρούς, τότε η ηθική και το πνεύμα θα διατρέξουν τους μεγαλυτέρους κινδύνους. Γάλλος φιλόσοφος Ευρωπαίος. Πραγματοποιούνται όλα διότι το σημάδι του Αντιχρίστου μας το φέρνει ο παπισμός. Ο ψευδοπροφήτης στο δικαίωτο αυτό θηρίο που βγαίνει από τη γη της Ευρώπης. Δεν έχουμε λοιπόν περιθώρια. Αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή προς τον επάρατο οικουμενισμό. Αγωνιζόμαστε δυστυχώς και προς το αντίχριστο πολιτικό σύστημα της νέας τάξεως πραγμάτων που δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα δει η Ελλάδα μέσα στην Κωνσταντινούπολη ασπράγιστη η χώρος για να πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Κύριος ελλήνικη η ώρα. Ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η Ελλάδα μας! Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα μας! Την αιματοπότιστη, την σπαρμένη, η δεκόκαλα ιερός! Δεν θα την αφήσουμε απροστάτευτη! Τότε οι 300 του Λεωνίδα, σήμερα, ναι, οι χιλιάδες των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος που είναι έτοιμοι να δώσουν και το αίμα τους για την τιμή, για την Ορθοδοξία και την τιμή της πατρίδος. Σας ευχαριστώ πολύ.